Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό, έχει γνωστοποιηθεί και σε εσάς, αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό, ότι η πολυεθνική εταιρεία Schneider Electric στις 7 Μαΐου ενημέρωσε τους εργαζόμενους και το επιχειρησιακό σωματείο την απόφασή της να διακόψει τη λειτουργία του εργοστασίου στις 31 Οκτώβρη του 2020. Στις 13 Πέμπτου το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε συνάντηση μαζί τους για να αποσαφηνίσει η εταιρεία ορισμένα ζητήματα και εγγράφως ζήτησε την απόφασή της και τις προτάσεις της. Η πλευρά της εργοδοσίας επέμεινε ότι η απόφαση για κλείσιμο του εργοστασίου είναι οριστική και αμετάκλητη. Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο αποτελεί μια από τις δραστηριότητες της Schneider στην Ελλάδα, η οποία για το 2019 συνολικά είχε τζίρο 27,2 δις και κέρδη 3,5 δις ευρώ. Η ελληνική θυγατική, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο συλλογισμό για το 2018, είχε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12 εκατομμύρια ευρώ. Από το 1969 έως σήμερα, η ΔΕΗ αγόρασε από τη Schneider έργα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Χρήματα από την φοροαφέμαξη βέβαια του ελληνικού λαού. Διαφημίζουν στην ιστοσελίδα η Schneider ότι εκτός από την τοπική αγορά οι μετασχηματιστές που παράγονται στο εργοστάσιο Ενωφύτων εξάγονται σε περισσότερες από 25 χώρες. Τώρα και με δικαιολογία τα μειωμένα ποσοστά κέρδους πετάνε στον δρόμο 120 οικογένειες τάζοντας μάλιστα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αποχώρησης πέραν των νομιμών υποχρεώσεων της εταιρείας. Να κλείσουν τα στόματά τους, να αποδεχτούν δηλαδή το κλείσιμο, την ανεργία τους με κάτι παραπάνω. Αποδεικνύεται βέβαια εδώ ότι τα εργοστάσια τα κλείνουν οι καπιταλιστές όταν δεν βγάζουν τα κέρδη που προσδοκούν, όταν πέφτουν έξω στον ανταγωνισμό με άλλες επιχειρήσεις, όταν τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες με εξαιρετικά μεροκάματα όπως κάνει η Schneider Electric τα τελευταία χρόνια με πολλά από τα εργοστάσια μετασχηματιστών στην Ευρώπη. Ο ισχυρισμός σας λοιπόν ότι οι αγώνες των εργαζομένων ότι κλείνουν τα εργοστάσια αποδεικνύεται ότι ήταν μια προπαγάνδα για να χτυπήσουν τους αγώνες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν ένα κύριο αίτημα, το μοναδικό αίτημα. Να μην κλείσει το εργοστάσιο, να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να έχουν όλοι τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ρωτάστε λοιπόν σαν κυβέρνηση που στηρίζεται αυτή τη μορφή οικονομίας, αυτή τη μορφή οργάνωσης οικονομίας, να απαντήσετε στους εργαζόμενους ποια είναι η θέση σας για αυτή την εξέλιξη με το μοναδικό εργοστάσιο στη χώρα μας που παράγει μετασχηματιστές. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Κασιώτη. Διότι πράγματι, όπως επιβεβαιώνεται και από τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, διαμέσου του ΣΕΠΕ που θα σας αναγνώσω, η πρόθεση της εταιρείας με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου είναι αυτή που ακριβώς περιγράψατε. Να διακόψει οριστικά τη λειτουργία της στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας πω, πέρα από το πολιτικό σκέλος, ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει ή να είναι ικανοποιημένος όταν μια επιχείρηση κλείνει. Και όταν μια επιχείρηση κλείνει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει απώλεια φορολογικών εσόδων, σημαίνει απώλεια ασφαλιστικών εσόδων και το κυριότερο απ' όλα, που το βάζουμε ιεραρχικά πρώτα εμείς στην κυβέρνηση, είναι η απώλεια θέσεων εργασίας. Πράγματι λοιπόν είναι μία περίπτωση που κάποια επιχείρηση η οποία λειτουργεί χρόνια στην Ελλάδα κλείνει. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Στο πλαίσιο λοιπόν του ερωτήματός σας ανέτρεξα ως όφυλα διαμέσου των υπηρεσιών και πράγματι θέλω να σας ανακοινώσω διαμέσου της διαδικασίας που έχουμε εδώ του διαλόγου τι απάντησε η υπηρεσία για το συγκεκριμένο θέμα. Το τμήμα λοιπόν επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων του ΣΕΠΕ, του νομού Βιωτίας, απαντά στις 19 Πέμπτου του 2010, πράγματι, το Υπουργείο Εργασίας είναι παντού παρόν, κύριε Γασιώτη.
είναι πάντα διαχρονικά με τις υπηρεσίες του, με τον βραχίωνα που είναι η ασπίδα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το ΣΕΠΕ, όταν και εφόσον παρουσιάζεται πρόβλημα, είναι εκεί να προασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πράγματι, λοιπόν, στις 19 Πέμπτου του 2020 διενεργήθηκε έλεγχος στην επιχείρηση Schneider Electric AEV και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο παραγωγής μετασχηματιστών που βρίσκεται στην περιοχή Ινοφύτων και απασχολεί 92 εργαζόμενους. Για να είμαστε ακριβείς, όπως τα λέει η υπηρεσία, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει και τον αριθμό των εργαζομένων. 92 λοιπόν εργαζόμενοι. Όσο αφορά τη διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου, οι εκπρόσωποι της επιχείρησης επιβεβαίωσαν την οριστική και αμετάκλητη απόφαση, έτσι μου το γράφει η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις επιχείρησης, της διοίκησης της επιχείρησης για οριστικό κλείσιμο της συγκεκριμένης παραγωγής μονάδας την 1η 11 του 2020. Ακόμα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των εκπροσώπων της επιχείρησης, εξετάστηκαν όλες οι πιθανές εναλλακτικές που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής εξαγοράς από στρατηγικό επενδυτή. Κάτι όμως που δυστυχώς δεν καρποφόρησε και αυτή η προσπάθεια. Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, ενώ υπήρξε και διαβεβαίωση ότι θα γίνει προσπάθεια η εταιρεία να προσπαθήσει να βρει στην αγορά εργασίας θέσεις, έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να απασχοληθούν αμέσως μετά τη διακοπή της συγκεκριμένης επιχείρησης. Υπόθηκε επίσης ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα υπάρξει διαβούλευση, τη μέρα του ελέγχου δηλαδή, μεταξύ της διοίκησης και του σωματείου των εργαζομένων, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται και από τους νομικούς τους συμβούλους. Επειδή ήδη διένυσα περισσότερο χρόνο, θα σας πω και τις θέσεις μας και το υπόλοιπο του ελέγχου του ΣΕΠΕ και των προτάσεων αμέσως μετά στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατσότη, για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με εμένα επικεφαλής, επισκεφθήκαμε χθες το εργοστάσιο και συνομιλήσαμε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι όντως 92, αλλά δούλευαν περίπου 160 εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για αρκετά χρόνια στο εργοστάσιο. Αλλά και αυτοί θα είναι εκτός, θα είναι άνεργοι το επόμενο χρόνο, τα επόμενα χρόνια, επειδή όλοι αυτοί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν μια τεχνογνωσία η οποία είναι μοναδική πάνω σε αυτό το προϊόν, το οποίο είναι αναγκαίο για τη χώρα μας. Δεν θα μείνει χωρίς μετασχηματιστές η χώρα μας. Αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Όπως αναγκαία ήταν και τα προϊόντα της Χαλιβουργικής, της Χαλιβουργίας, της Στέρνα, της Λάρκο, που όλα αυτά τα εργοστάσια έχουν αποφασίσει οι ιδιοκτήτες τους να τα κλείσουν, γιατί ακριβώς δεν κέρδιζαν αυτά που είχαν προϋπολογίσει. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι συνολικά είναι ότι είναι έρμεο στα χέρια των σχεδιασμών των μονοπωλιακών και των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι όταν θέλουν ανοίγουν και όταν δεν τους συμφέρει κλείνουν τα εργοστάσια τους. Εσείς αυτή τη μορφή οργάνωση οικονομίας στηρίζετε. Αυτή τη βαρβαρότητα, η οποία δεν οδηγεί πουθενά, δεν διασφαλίζει εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ζουν μέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια ότι σήμερα έχουν δουλειά, αύριο να μην έχουν. Και εδώ εμείς ξανά με αφορμή αυτό τονίζουμε την αναγκαιότητα της πρότασης του ΚΚΕ για άλλη μορφή οργάνωσης οικονομίας με κεντρικό σχεδιασμό, όπου όλες αυτές οι παραγωγικές δραστηριότητες θα είναι στα χέρια των εργαζομένων και δεν θα είναι με τη λογική του κέρδους, αλλά με τη λογική της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζομένων. Κύριε Υπουργέ, ξέρουμε ότι πήγε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας της Βιωτίας στο εργοστάσιο και πήγε να αντλήσει τις πληροφορίες. Και όχι βέβαια να επιβάλλει μια άλλη πολιτική από αυτή. Στρατηγικό επενδυτή, λέτε, ψάχνει η εταιρεία. Και βέβαια δεν το ψάχνει έτσι γιατί έχει αγωνία για τους εργαζόμενους. Ψάχνει το στρατηγικό επενδυτή για να μπορέσει να απαλλαγεί ίσως και από δαπάνες που έχει, που πρέπει να κάνει,
φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλα, ψάχνει στρατηγικό επενδυτή γιατί θέλει να λειτουργεί στο εμπορικό τμήμα στη χώρα μας, γιατί είναι μια πολυεθνική και θέλει να έχει το brand name, όπως λένε συνολικά. Γι' αυτό και κάνει και αυτό που λέτε, όμως και αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσει. Δεν μπορεί λοιπόν να διασφαλίσει η εταιρεία τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Και δεν μπορεί βέβαια να τις διασφαλίσετε και εσείς. Επειδή τι λέτε, ότι υπάρχει ελευθερία της αγοράς, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και ότι εδώ σχεδιάζει σήμερα ο μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος αν θα έχει αυτή τη δραστηριότητα ή αν θα την καταλήψει. Άρα λοιπόν εδώ μοναδικός στόχος των εργαζομένων είναι να αγωνιστούν για τις θέσεις εργασίας. Και η κυβέρνηση έχει να απολογηθεί απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Τι λέει σε αυτούς? Ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα? Ότι θα κλείνουν τα εργοστάσια? Ότι δεν τους συμφέρει αλλά το κλείνουν? Αυτό στηρίζεται σαν πολιτική? Αυτό στηρίζεται, εμείς το ξέρουμε. Αλλά τι τους λέτε σήμερα? Ότι θα είναι στην ανεργία? Ότι πρέπει να συμβιβαστούν με μια αποζημίωση λίγο μεγαλύτερη? Με ένα πρόγραμμα ίσως που θα κάνετε στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να μπουν σε ένα πρόγραμμα κάποιου χρονικού διαστήματος για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν ανάγκες? Τι από όλα? Ή θα βρει θέσεις εργασίας η Σνάιντερ σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους? Επειδή λοιπόν μας παρακολουθούν οι εργαζόμενοι, χθες που πήγαμε τους είπαμε ότι σήμερα θα γίνει η επίκαιρη. Μας παρακολουθούν και θέλουν από εδώ, από την κυβέρνηση, τις θέσεις τους πάνω στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν της ανεργίας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκεί οι εργαζόμενοι σε μια ηλικία με μεγάλη τεχνογνωσία, όπως είπαμε, και αν απολυθούν τώρα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτούς και τις οικογένειές τους, γιατί δύσκολα οι επιχειρήσεις παίρνουν εργαζόμενους πάνω από 50 και 55 ετών.